Εκδήλωση παρουσίαση των ολοκληρωμένων καινοτόμων έργων των υποτρόφων του προγράμματος Fellowships, το οποίο είναι μια συνεργασία Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης σε γνωστό ξενοδοχείο της Δράμας. Η εκδήλωση αφορά το κλείσιμο των υποτροφιών, τις οποίες έχει χορηγήσει με αποκλειστική χορηγία το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και αφορά τη δημιουργία 15 καινοτόμων προϊόντων, τα οποία εν συνεχεία θα βγουν στην αγορά ή εν πάση περιπτώσει αφού οριμάσουν σε κάποια θερμοκοιτίδα θα ξεκινήσουν να πάνε προς την αγορά, έτσι ώστε η κεντρική ιδέα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν να υπάρξει μια ανάσχεση του brain drain. Θα ήθελα να πω ότι ήταν μια εμβληματική πρωτοβουλία εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τον εξής λόγο. Διότι μέχρι εκείνη την ώρα, και είναι η πρώτη φορά, δηλαδή τότε ξεκίνησε, τότε η Ανατολική Μακεδονία ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση, μέχρι εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κάποιο παράδειγμα του πώς μπορούσε να γίνει η ανάσχεση του brain drain, τη διαρροή δηλαδή εγκεφάλων. Το παράδειγμα το οποίο έδωσε αυτή η υποτροφία ήταν ότι επιστημονικός υπεύθυνος δεν θα είναι κάποιος καθηγητής ερευνητής από το Πανεπιστήμιο, από το ΤΕΙ ή από ένα ερευνητικό κέντρο, αλλά θα είναι ο ίδιος ο υπότροφος. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ήταν ο αντιπρίτανης καθηγητής Αθανάσιος Μητρόπουλος, ενώ πραγματοποιήθηκαν ποικίλες παρουσιάσεις των υποτρόφων, τόσο του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όσο και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Άλλος μπορεί να θέλει ένα developer, άλλος μπορεί να θέλει ένα γεωπόνο, άλλος μπορεί να θέλει ένα μηχανικό, άλλος έναν υδραυλικό, άλλος έναν σχεδιαστή, οτιδήποτε, βιομηχανικού προϊόντος. Επομένως, έλα μαζί μας, μπορεί να είσαι μόνος, αλλά μπορούμε να σου δώσουμε ένα team. Ένα team work, όλοι μαζί, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Καλή επιτυχία. Μια επιχείρηση μπορεί να ρίξει πάρα πολύ κάτω το κόστος, γιατί στη μαζική παραγωγή και τα υλικά που αγοράζει είναι πιο φθηνά.